σας προσκαλέσαμε για το θέμα Γενική Επικεφαλίδα, τη μεταναστευτική κρίση. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Κυρίες και κύριοι, τους 4 μήνες που είμαστε εδώ στην περιφέρεια, έχω δει την κατάσταση να επιδεινώνεται ραγδαία. Προχθές που ήμουν, και θα σας πω γι' αυτό αργότερα, που ήμουν σε υπουργικό κλιμάκιο, έμαθα, δεν το γνώριζα, ήξερα άλλα νούμερα, ότι μόνο στη Λέσβο υπάρχουν κάπου 27.100 φιλοξενούνται παράτυποι οικονομικοί μετανάστες. Στα άλλα τα νησιά τα νούμερα είναι ακόμη πιο μεγάλα από ό,τι λέγονται. Το χειρότερο για μένα είναι άλλο, ότι βλέπω ότι η κεντρική διοίκηση της χώρας, κυβέρνηση, έχει ανακοινώσει προεκλογικά ένα σχέδιο που θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα και βλέπω στην πορεία να ανακοινώνει διάφορα σχέδια, να εναλλάσσονται αυτά τα σχέδια, κάποιο να μην προχωράει και το χειρότερο ακόμα βλέπω συντονιστές αυτής της προσπάθειας της αντιμετωπίσεως από μεριά της κυβερνήσεως να εναλλάσσονται και εκείνοι. Ακόμα χειρότερα, πριν από 2 μέρες, χτες και προχθές, έγιναν διάφορες συσκέψεις στην Αθήνα. Αυτές οι συσκέψεις ήταν πολύ περιπετειώδες. Ήταν πολύ περιπετειώδες υπό την έννοια ότι άλλαξαν 4 φορές οι ώρες και οι μέρες που θα γινόντουσαν, άλλαξαν 3 φορές η σύνθεση σε κάθε μία από τις σύσκεψεις αυτή. Τελικά έγιναν με έναν τρόπο που πιστεύω δεν ήταν ο ενδεδειγμένος. Αυτή η συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Δυτικής Λέσβου, του κ. Βέρου, του Δήμαρχου Μυτιλίνης, του κ. Κίτελη, ο οποίος σήμερα το πρωί με ενημέρωσε ότι είναι κλινήρης και μάλιστα σε ξενοδοχειακό δωμάτιο στην Αθήνα, όπου είχε πάει για τις συσκέψεις. Παρίσταται εδώ μια μεγάλη ομάδα αντιδημάρχων του Δήμου και αν κάποιος θέλει να είναι ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα παρακαλούσα να μην είναι κενή η θέση και πάμε στο λαϊκό άσμα, στο τραπέζι που τα λέω, λείπει ο Δήμαρχος. Ταπείνω. Το παρέφρασα. Αν θέλει ο κύριος εκπρόσωπος να είναι ο κύριος Τζιμής, πεπειραμένος τέλεχος, για να μην φαίνεται αυτή η καρέκλα άδεια. Δεν έχει νόημα σε αυτή τη συνάντηση να αναφερθούμε στα προβλήματα εκ της κρίσεως, σε νούμερα, σε διεκτραγωδήσεις θεμάτων. Στόχος αυτής της συναντήσεως σήμερα είναι, σας προτείνουμε, με δικιά μου πρόταση, πιστεύω συμφωνούνε, να σώσουμε τα νησιά μας, να κινητοποιηθούμε. Δεν πάει άλλο παθητικά να ακούμε και να βλέπουμε σχέδια υπευθύνους και τελικά να μην έχουμε κάποιο σχέδιο που να ακολουθείτε. Άρα θα παρακαλέσω όταν θα πάρετε το λόγο και θα πάρετε το λόγο όσοι θέλετε και όποιοι θέλετε με συντομία λόγου να μην αρχίσουμε να διεκτραγωδούμε το χωράφι που κάηκε, την κατσίκα που σφάχτηκε. Τα ξέρουμε, τα έχουμε εμπεδώσει, τα έχει μάθει πλέον η Ελλάδα. Τι μορφή θα είναι οι κινητοποίησεις για να πιάσουν τόπο, να επικεντρωθούμε σε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο κακός, αν κάποιος ξεφεύγει, να τον διακόπτω και να του λέω επικεντρώσου σε παρακαλώ στο κύριο θέμα. Τι ελέγχθη στις τελευταίες συνεδριάσεις. Έγιναν 3 συνεδριάσεις στην Αθήνα. Σε μία που συμμετείχα εγώ, συμμετείχε από τη μεριά της κυβερνήσεως ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός, ο οποίος φαινόταν να συντονίζει την κουβέντα, ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο κύριος Στεφανής, ο κύριος Κέρτσος, αυτή είναι στο επίπεδο υπουργού ή υφυπουργού, και αρκετοί γενικοί γραμματείς. Με ποικίλους τίτλους. Από εδώ μεριά βρισκόταν ο κύριος Αθανασίου και εγώ. Στη σύσκεψη που συμμετείχα επικεντρώθηκαν εκεί και κάνα την ημερήσια διάταξη στο θέμα της Λέσβου. Διότι μας ελέγχθη ότι ηχείως, και παρακαλώ να ακούει και ηχείως, έχει λυθεί το θέμα στο επίπεδο των αποφάσεων, με αυτή την έννοια λέω λύθηκε το θέμα, και στη Σάμο έχει λυθεί το θέμα στο επίπεδο των αποφάσεων. Τι μας ελέγχθη για τη Λέσβο που αφορά και τα άλλα τα νησιά. Ότι, όπως είπε η κυβέρνηση πριν από ένα μήνα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 40 μέρες, η απόφασή της είναι να προχωρήσει στη δημιουργία μιας κλειστής δομής ανά νησί, μιας στη Λέσβο,
μία στη Χίο, μία στη Σάμο. Σε αυτό το σημείο διέκοψα τον ομιλητή και του λέω: μα οι νομικοί μου λένε ότι ο όρος κλειστή δομή δεν υφίσταται, διότι μετά από τόσες μέρες ανοίγει η δομή και κατετροπόθην, διότι μου ελέγχθη ότι με βάση το τάδε άρθρο, με βάση το τάδε άρθρο, με βάση το τάδε νόμο, η ύπαρξη ενός μετανάστη εκεί μέσα μπορεί να παραταθεί σε ένα χρόνο και σύμφωνα με τους νέους νόμους μπορούν να μέσα σε αυτό το διάστημα θα ολοκληρωθεί και η παροχή του ασύλου ή μη παροχή. Δεν έχουμε νομικός. Μου ελέγχθη ότι όρος κλειστή δομή στην οποία επέμεναν, γιατί εγώ είπα μήπως πρέπει να την ονομάζουμε δομή ελεγχόμενης παραμονής, που είπαν όχι, υπάρχει όρος κλειστή δομή. Αυτή ήταν παρένθεση. Λοιπόν, μία κλειστή δομή ανά νησί. Συγγνώμη. Μιχάλη. Δεν μου ελέγχθη. Το ρώτησα και εγώ, δεν ελέγχθη. Δεν ελέγχθη, δεν ελέγχθη, δεν ελέγχθη. Αλλά, Μιχάλη, δεν ελέγχθη. Εγώ μένω, αφού επανελήφθη το αρχικό σχέδιο, μένω σε αυτό που είχε ελεγχθεί αρχικά, αυτό ξέρω, δεν έχω ακούσει άλλα νούμερα, 5.000 πλάς. Και το πλάς είχε διευκρινιστεί σαν 20%. Δεν ελέγχθη, δεν διευκρινίστηκε. Και είναι ένα κρίσιμο σημείο, όπως λέτε, διότι μπορεί να υποκρύπτει πολλά. Βεβαίως, συμφωνώ, αλλά δεν διευκρινίστηκε. Θα το έλεγα στη συνέχεια, γι' αυτό κάνει λίγο το γνωστό παλαιόθεντα περαμέντο σου σε όλα τα επίπεδα, κάτω συγκράτησε το. Λοιπόν, μία κλειστή δομή στα νησιά. Για μένα τη Σάμο είπαν, έχει λυθεί το θέμα, διότι αυτή η δομή χτίζεται στου Ζερβού. Στοιχείο ελέγχθη ότι είναι κάπου στο χιλιόμετρο 15 έως 17, υπήρχε γι' αυτό και κάπου είπα χωροταξική ασάφεια, ήταν 15 έως 17, εντάξει, κάπου εκεί πέρα πάντως, της Εθνικής Οδού προς τη Βόρεια Χίο. Και για τη Λέσβο, ό,τι ανεπτύχθη εκεί πέρα προφορικά, αφορούσε τη θέση Σκαμνούδα. Ό,τι ανεπτύχθη. Τι ανεπτύχθη. Ήταν συνταγματάρχες του μηχανικού, του στρατό. Αυτή την πάροση τεχνική την έκανε ο κύριος Στεφανής, όπου μας έδωξαν οριζοντιογραφίες, κατόψεις, τι θα είναι μια εγκατάσταση. Όπου μας ελέγχθησαν κάτι μπλοκ κτηρίων μεγάλα, εδώ θα είναι το νοσοκομείο, εδώ είναι το σχολείο, εδώ είναι ο τόπος λατρείας, εδώ είναι η είσοδος, εδώ είναι η κράτηση, διάφορα. Μεγάλη έκταση. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή, όταν είπα εγώ διάφορα επιχειρήματα, ένα από αυτά που είπα ήταν ότι έχει ληφθεί υπόψη ότι πλήσει ιωνική στη Λότα, αναπτύσσεται μια επένδυση ενός υψηλού επίπεδου κάμπινγκ και μάλιστα μπορεί να πάει και λάθος 5 εκατομμυρίων, μπορεί να το ποσό να ήταν διαφορετικό, αλλά εγώ είπα 5 εκατομμύρια και μου αντελέχθη, μα αυτή η δομή που θα κάνουμε είναι 85 εκατομμύρια στοιχίζει. Σαν να μου λένε, εσύ λες για 5 εκατομμύρια επένδυση, εδώ μιλάμε για 85 εκατομμύρια. Ας το πούμε επένδυση. Ας πούμε επένδυση. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου ανέπτυξε τα επιχείρηματά του. Δεν θα μεταφέρω εγώ τον κύριο Αθανασίου. Είμαι ο λίγιστος για να μεταφέρω την εφράδια και το τι ανέπτυξε ο κύριος Αθανασίου. Είπα και εγώ τα επιχείρηματά μου και μείναμε εκεί. Δεν είναι, άλλαξε κάτι από αυτά που είπαν. Αμέσως όταν φεύγαμε, προσήλθε μια μεγάλη ομάδα βουλευτών από άλλα μέρη, όχι τα νησιά, και όταν ερώτησα μου είπαν ότι είναι οι βουλευτές από κάποιες περιοχές που σκοπεύεται να μεταφερθούν μετανάστες από τα νησιά μας εδώ. Εμένα ο ρόλος μου νόμιζα ότι έλυγε εκεί πέρα και ετοιμαζόμουν να φύγω. Το ίδιο απόγευμα μου ειδοποιήθηκα, αύριο θα είναι οι δήμαρχοι να έρθετε κι εσείς, λέω εγώ δεν έρχομαι. Εγώ φεύγω. Πέσατε με τους δημάρχους. Ξέρω ότι έγινε μια συνάντηση με δημάρχους. Ο Άκης, ο Βέρος και πιθανόν αν είναι ενήμερος και ο Τζιμής μπορεί να μας πούν τι ελέγχθη. Συμμετείχε ο δήμαρχος παρόν. Ο Άκης με μια... ήταν κάκιστα οργανωμένες αυτές τις συναντήσεις. Είπα στην αρχή ότι 4 φορές άλλαξαν τα πρόσωπα, οι ώρες, οι μέρες. Και μεταξύ αυτού είναι ένα μπουμπούλα. Δεν κλήθηκαν και οι δήμαρχοι της Σάμου, Ανατολικής Σάμου, νομίζω ο Άκης, σε κάποια φάση και ο κύριος Κάρματζης δεν είχε κληθεί, ήταν κάκιστα οργανωμένες. Εν πάση τόση δεν ξέρω τι ελέγχθη. Και το συμπέρασμα από όλη αυτή την ομάδα συναντήσεων, αυτό που έχω συγκρατήσει και ακούγοντας και σήμερα και διαβάζοντας, ότι επικρατεί μια σύγχυση. Δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου τι προτάθηκε, ποια είναι η τελική πρόταση. Άκουσα εγώ, για εμένα μου ελέγχθη μια δομή.
και έβλεπα οριζοντιογραφίες στο τόπος Καμνούδα. Άκουσα το βράδυ, διάβασα ότι εγκαταλείπεται αυτή η ιδέα και πάμε σε μια επέκταση της Μόριας 40%. Το πρωί άκουσα πάλι ότι θα είναι παράλληλα και η επέκταση της Μόριας και η εγκατάσταση της Καμνούδα. Αναφέρομαι στη Λέσβο. Γιατί για Αρχαίο και Σάμο κατάλαβα ότι είναι λυμένο το θέμα. Όχι αποδεκτό το θέμα. Λυμένο στο μυαλό των σχεδιαζόντων εννοώ. Λυμένο. Όχι λυμένο ότι έγινε αποδεκτό. Αυτά είναι οι ενημέρωση που έχω να σας κάνω από το θέματος. Ο Άκης, αν θέλει να πει αμέσως μετά από μένα τι ελέγχθη στην επόμενη συνάντηση. Και θέλω να προσθέσω, να πω ακόμη κάτι, ότι την περασμένη εβδομάδα, τούτη εβδομάδα, περνάνε οι μέρες, είχα εκστρατεύσει ανάμεσα στα άλλα και στο γεγονός ότι το θέμα το τόσο ζέον, το εμάσον θέμα αυτό για την Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα σοβαρότητα και μάλιστα σε αποστροφή του λόγου μου είπα, περίμενα καθημερινά να έχουμε επισκέψεις κλιμακίων υπουργών εδώ, στα νησιά, στη Σάμο, στη Χίο, όπου να ασχολούνται όχι με φωτογράφηση, ή με κοπές πίτας. Να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Να δούμε, να βάλουμε τις βάσεις ενός σχεδίου ανατάξεως της περιοχής μας, των νησιών μας. Και καλό αύριο, είπα, το πρώτο υπουργό να είναι εδώ και να ασχοληθεί με αυτό. Δεν ανταποκρίθηκε, δεν υπήρξε ανταπόκριση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Σήμερα βρίσκεται στο νησί μας και τον καλωσορίζουμε και τον αγαπάμε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης. Για να γίνει η κοπή της πίτας στην περιφέρεια, στο Υπουργείο Βορείου, στη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής της Πίτας. Εμάς είχε προγραμματιστεί τούτη συνάντηση πολύ πριν, αλλά και να ήταν άλλη ώρα, εμείς δηλώσαμε και ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος ότι λυπούμαστε, ότι εμείς θέλουμε να είναι εδώ οι υπουργοί μας και να ασχοληθούν με το θέμα και να μας προτείνουν τελικές λύσεις και να επιλαμβάνονται των προβλημάτων που έχουν αναπτυχθεί στα νησιά μας. Και έτσι γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το πρόσωπο του κ. Πλακιωτάκη, που προσωπικά εγώ έχουμε συνεργαστεί σε τομεακές επιτροπές κτλ. Έχει να κάνει μόνο το θεσμό των υπουργών που τους θέλουμε σε άλλο ρόλο πιο μέσα στην κοινωνία μας με το πρόβλημα που έχει η κοινωνία. Άρα λοιπόν. Για να ολοκληρώσω εδώ, ενδεχομένως αν χρειαστεί θα επανέλθω. Στόχος μας είναι σήμερα να δεχθείτε την πρότασή μας για δυναμικές κινητοποιήσεις, να τη δεχθείτε, αυτό θα σας υποβάλουμε σαν πρόταση και παρακαλώ τους ομιλητές να επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα ποιας μορφής θα είναι η κινητοποίηση. Οι όποιες κινητοποίησεις θα αποφασίσουμε, γιατί ρωτάμε από χτες από διάφορα μέσα ενημερώσεως τι θα κάνετε. Λέω, εγώ έχω μάθει από τις Συγκλήτους να συζητάμε και συλλογικά να αποφασίζουμε και να το εφαρμόζουμε. Άρα δεν προτρέχω, θα περιμένω να προκύψουν από το διάλογο τον εξαντλητικό που θα αναπτύξουμε εδώ για αυτή την κινητοποίηση. Όμως κινητοποίησεις, όχι στατικές, δυναμικές. Δεν έχω να πω πολλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι ενώ η σύσκεψη αυτή είχε προγραμματιστεί πριν τρεις μέρες περίπου και είχαν σταλεί τα mail σε όλους τους αποδέκτες και στους δημάρχους οι οποίοι είχαν κληθεί, εγώ ενημερώθηκα προχτές το βράδυ κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Δυτικής Λέσβου. Προχτές και χτες. Ανέφερα ότι δεν ήταν δυνατόν πλέον να παρευρεθώ τελευταία στιγμή. Τέλος πάντων, το πρωί είχαν ξαναρχίσει πάλι τα τηλέφωνα, να πάω το απόγευμα, να πάω το βράδυ και τελικά αποφασίστηκε να κάνω μια τηλεφωνική παρέμβαση κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία μεταφέρθηκε η ώρα από 3 ώρα το απόγευμα, πήγε στις 12 το μεσημέρι και εξαιτίας αυτής της μεταφοράς της ώρας, από ό,τι ξέρω, έχασε και την σύσκεψη ο εκπρόσωπος του Δημοχείου. Η παρέμβασή μου αφορούσε την επιχειρηματολογία για την θέση Καμνιούδα στην Άντισσα. Ξέχασα μια σειρά από λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η κατασκευή του νέου hotspot στην περιοχή αυτή. Παρόλο που ερωτήθηκα 3 φορές να κάνω πρόταση, η απάντηση ήταν ότι εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση δεν ασκούμε μεταναστευτική πολιτική. Εγώ κλήθηκα εδώ πέρα για να επιχειρηματολογήσω για την συγκεκριμένη θέση. Παραμένουμε σταθερά στις αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων και της Δυτικής Λέσβου και της Μυτιλήνης. Υπενθυμίζω τις αποφάσεις. Της Δυτικής Λέσβου είναι καμία νέα δομή σε όλο το νησί. Άμεση αποσυμφόρηση
του νησιού, έλεγχος ΜΚΟ, του Δήμου Μυτιλήνης είναι καμία νέα δομή στα όρια του Δήμου Μυτιλήνης, αποσυμφόρηση, έλεγχος ΜΚΟ και παραμονή της Μόργιας στην δυναμικότητα των 2.800 ανθρώπων όπως έχει σχεδιαστεί. Αυτές είναι δύο αποφάσεις των δύο Δημοτικών Συμβουλίων και σε αυτές παραμένουμε σταθερά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τη σύσκεψη, μπορώ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Τούτη την ώρα είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη η ενότητα, η ομοθυμία και η ομοψυχία των κοινωνιών μας, όλων των νησιών, γιατί κυνήγα είναι κοινή η τύχη και το μέλλον αόρατο, να μην πω δυσίωνο, για τα νησιά μας εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής. Και θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, που ο Δήμος, όπως ξέρετε, Μυτιλήνης, απλόχερα, έστω υποστελεχωμένες υπηρεσίες τόσο τεχνικές όσο και οικονομικές, συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ανάπτυξη του Δήμου Δυτικής Λέσβου, εκτελώντας, αν θέλετε, τα έργα που έχουν προγραμματιστεί. Όμως, θεωρώ ατυχή τη δήλωσή του να υποδείξει τόπο δημιουργίας προκεκά στο Δήμο μας. Εμείς πράγματι δεν υπησερχόμαστε ούτε υποδεικνύουμε δημιουργία τέτοιας δομής σε άλλο Δήμο. Το προσπερνώ, γιατί σας είπα ότι επιβάλλεται σήμερα η ενότητα. Ευχαριστώ πολύ. Εμένουμε στη η Δημοτική Αρχή, εμένει, ναι, κύριε Δημαρχέ, εμένει στην απόφαση, με την προϋπόθεση όμως ότι κύριε, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση ότι επειδή μέχρι στιγμής δεν έγινε πράξη η υποσχεμένη πρόταση της κυβέρνησης για αποσυμφόρηση του νησιού, αμέσως ως Δημοτική Αρχή έχουμε πάρει απόφαση νέα ότι δεν θέλουμε καμία νέα δομή. Θα μου πείτε, μα τι προτείνετε? Η απάντηση αυτή που συζητήθηκε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι η κυβέρνηση έχει όλους τους μηχανισμούς, έχει μια στρατιά στελεχών έμισθων, είτε στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε στο Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή οπουδήποτε αλλού, και έχει όλους τους φακέλους και γνωρίζει πολύ καλύτερα αυτά που διαμείβονται στα αναχτοβούλια, θα έλεγα, της Ευρώπης. Αλλά παράλληλα, εμείς ζητάμε να δούμε κάποιο φως εκ μέρους της κυβέρνησης. Την αυστηριοποίηση των κριτηρίων της σύμβασης του Δουβλίνου 1, Δουβλίνου 2, που δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε να κινητοποιείται το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να μην γίνουν τα νησιά μας φίλτρο αποθήκη μεταναστευτικών ψυχών. Αυτό φοβόμαστε και θέλουμε επίχειρα της κυβέρνησης για να πιστούμε και να, αν θέλετε, να προτείνουμε στη συνέχεια το καλύτερο δυνατό για την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι και συμπολίτες, εγώ δεν θα κάνω διαπιστώσεις. Τις κάνανε οι δήμαρχοι, οι εκπρόσωποι των δημάρχων, τα είπε πολύ γλαφυρά και παραστατικά ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος με ιδιαίτερη ευγένεια μάλιστα είπε ότι σήμερα τη σύσκεψη την κάναμε 12 η ώρα, επειδή την είχαμε καθορίσει πριν
από την κοπή της πίτας. Εγώ θέλω να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που την κοπή της πίτας αποφασίσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην πάμε και την ίδια ώρα θέσαμε αυτή τη συνεδρίαση, γιατί για μας, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, δημόσια αυτό που προέχει είναι να λύσουμε τα προβλήματα του τόπου μας και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό, αντιδρώντας πλέον, γιατί δώσαμε πολύ χρόνο στην κυβέρνηση, 6 μήνες, μπήκε στον 7ο μήνα που κυβερνά, που δείχνει μια παντελή αδιαφορία για το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα. Άρα θέσαμε στις 12 η ώρα τη σύσκεψη αυτή για να στείλουμε ένα μήνυμα. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, που είναι από τις 12 παρά εδώ, τον πρόεδρο της ΑΔΔ, αν δεν κάνω λάθος, τον Νίκο το Βουλβούλη, τον πρόεδρο του ΓΕΟΤΕ, να πω για το, νομίζω ότι ήταν ο κύριος Βαλτάς, του ΤΕΕ, γιατί τα λέω αυτά. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους φορείς, τους κοινωνικούς και οικονομικούς του τόπου μου, που δεν πήγαν στην κοπή της πίτας, στο πανηγύρι δηλαδή πάνω στην Γενική Γραμματεία, αλλά ήρθαν εδώ να ενώσουν τη φωνή μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση στον κοινό αγώνα που δίνουμε, επιτέλους να καταλάβουν ότι δεν είμαστε σάκος του box, δεν είμαστε χώροι αποθήκευσης ψυχών, δεν είμαστε πολίτες τρίτης κατηγορίας, ούτε μπορεί κανείς να μας εκχωρήσει οπουδήποτε αλλού. Είμαστε Έλληνες πολίτες και αυτοί που κυβερνούν και με την ψήφο τη δική μας βρέθηκαν εκεί να κυβερνούν την Ελλάδα. Άρα να ευχαριστήσω αυτούς τους φορείς μέσα από την καρδιά μου, σαν Χατζηκομνηνός. Και πιστεύω ότι εκφράζω αυτό που αισθάνεται ο καθένας που σήμερα από τις 12 παρά 5 ήταν εδώ. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό και ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεύτερον, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο πλην μιας παρατήρησης, ότι μπορεί ο καθένας από εμάς, ανάλογα πώς το σκέπτεται, να ξεκινάει και να συντάσσεται στις δυναμικές κινητοποιήσεις από διαφορετική αφετηρία, διότι κάθε παράταξη μπορεί να σκέπτεται διαφορετικά, αλλά η ουσία σήμερα είναι να αποφασίσουμε το περιεχόμενο των δυναμικών κινητοποιήσεων. Και εγώ θα κάνω προτάσεις. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Να φύγουμε επιτέλους από τις διαπιστώσεις. Αυτά τα λέμε 6 μήνες, κουράστηκα και εγώ να τα λέω και να τα ακούω. Γι' αυτό τώρα τελευταία δεν μιλώ πολύ. Λέω λοιπόν τούτο, ότι αυτή τη δυναμική κινητοποίηση που εγώ προτείνω, και συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη που δεν πήγε και στους δημάρχους και σε αυτούς που δεν πήγαν πάνω στην πίτα, θα το λέω συνέχεια, για να τα ακούν και να τα βλέπουν και κάποιοι να δικαιολογήσουν την παρουσία τους εκεί. Αφενός, πέρα από την κινητοποίηση που θα γίνει και τη μεγάλη πορεία και συγκέντρωση η οποία θα οδηγήσει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου ελπίζω να είναι η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Περιφέρειας και Γενική Γραμματέας η κυρία Καλογύρου να μας υποδεχθεί και όχι ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα και αγαπητός φίλος ο κύριος Μιχαλακέλης, να είναι αυτή εκείνη τη μέρα, γιατί θα την καθορίσουμε, να είναι καθολική από όλο το νησί, χωρίς μεμψιμυρίες, χωρίς καυγάδες μεταξύ μας. Είναι κρίμα αυτά, το πρόβλημα είναι τρομερό αυτό που αντιμετωπίζουμε και δεν πρέπει να στεκόμαστε σε μικρά, πρέπει να είμαστε μονιασμένοι και μια γροθιά. Προτείνω ακόμα κλείσιμο του αεροδρομίου, κλείσιμο του λιμανιού. Δεύτερον, κλείσιμο των δικαστηρίων, κλείσιμο των καταστημάτων και επιτέλους να μην γίνει το καραγκιοζηλίκι που έγινε την προηγούμενη φορά. Κλείσιμο, ναι, δεν θα περιμένουμε να έχει ορκομοσία, να μην έχει ορκομοσία, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δεν θα ψάχνουμε δικαιολογία για να σαμποτάρουμε την κινητοποίηση. Κλείσιμο οι καφετέριες, κλείσιμο των πάντων και να το πω και πιο προχωρημένα, μη καταβολή ΦΠΑ. Να πονέσουν για να καταλάβουν ότι το Βόρειο Αιγαίο φτάνει πια. Η κυβέρνηση έδειξε έτοιμη στα οικονομικά ζητήματα. Έδειξε έτοιμη στην απλή αναλογική που δημιουργούσε πρόβλημα στη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Έδειξε έτοιμη σε όλα. Έδειξε έτοιμη για τα εξάρχεια. Έδειξε έτοιμη παντού. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήταν ανέτοιμη σε αυτό. Περισσότερο βλέπω ότι είναι συμβιβασμένη. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή από το παρελθόν και πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα. Εάν δεν τους ενδιαφέρει μια έδρα, εμάς μας ενδιαφέρει να σώσουμε τον τόπο μας, κύριοι. Σε αυτές τις προτάσεις που είπα και θέλω να παρακαλέσω,
να πούμε προτάσεις κινητοποιήσεων, να σταματήσουμε να λέμε τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος. Δεν χρειάζεται πλέον λόγια. Θέλετε πράξεις. Κάποιοι θα πούν, μα αυτό είναι παράνομο να μην πληρώνεις ΦΠΑ. Ναι. Και το αεροδρόμιο είναι παράνομο να το κλείσεις. Παράνομο είναι και το λιμάνι να το κλείσεις. Παράνομα είναι όμως και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και στηβάζονται εδώ. Δεν υπάρχει δημόσια υγεία. Ο συνάδελφος μας έλεγε και το ξέρουμε για το βιολογικό καθαρισμό, έχει ξεφύγει από τα όρια. Δεν μπορώ να δεχθώ 27.000 ανθρώπους όταν η πόλη της Μυτιλίνης έχει 25.000 κατοίκους να μας έχουν ξεπεράσει. Δεν μπορώ να δεχθώ 8 γεννήσεις στην πρωτοχρονιά αλλοδαπών και ενός ελληνόπεδου. Δεν μπορώ να δεχτώ την κατάσταση αυτή. Παράνομη αυτή. Εμείς έχουμε το ένομο δικαίωμα, έστω παρανομώντας εισαγωγικά, να διεκδικήσουμε αυτό που μας αντιστοιχεί. Φτάνει τα λόγια. Δεν τήρησαν τίποτα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Ευχαριστώ, Άρη. Φαντάζομαι η αναφορά σου σε διάφορους προέδρους και εκπροσώπους φορέων ήταν ενδεικτική, γιατί βλέπω τον κύριο Μελσινιά, βλέπω τον κύριο Παπαρίζου. Θα το πω, θα τα λέω. Μετά την κοπή της πίτας, κύριε Περιφερειάρχε. Κύριε Παπαρίσβαση, το βλέπω όραδο. Το χειρότερο από όλα που μπορούμε να κάνουμε και απευθύνομαι σε όλους. Συγγνώμη. Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ώρα είναι να διχάζουμε. Δεν διχάζουμε. Εγώ εκπροσωπώ, εγώ διευθύνω. Το χειρότερο. Εδώ. Προχωράμε. Δεν διχάζουμε. Σουτ. Εδώ σας είδα ώρα και πήραμε καφέ μαζί. Ο κύριος Κάρμαντης, και όχι μόνο, ήταν απόλυτα ειλικρινής όταν είπε ότι η Νέα Δημοκρατία σας παρέσυρε. Τελικά βρισκόμαστε εδώ σε μία συζήτηση πώς θα λύσει το θέμα εσωτερικά κομματικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, παρασυρθήκατε, τοποθετηθήκατε και έρχεστε τώρα να δείτε πώς θα λύσετε το πρόβλημα. Και οι υψηλοί τόνοι που χαϊδεύουν αυτιά επιβεβαιώνουν την κατάσταση του εγκλωβισμού. Διχασμό κάνεις τώρα. Δεν κάνω διχασμό. Τις κοινωνίες τις διχάσατε εσείς, κύριε Περιφερειάρχη. Εγώ διχάσα την κοινωνία. Συγγνώμη και σας το επιστρέφω. Σας το επιστρέφω. Το δικαστικό σας λόγο. Ντροπή να τα λέτε αυτά. Παραγωγικά να μιλήσετε. Είσαστε συνένοχοι. Συνένοχοι είσαστε. Μα τα ανεβάζω τον. Όχι. Προφανώς το να εκφράζετε ένας άλλος λόγος είναι πρόβλημα. Θέλετε απλώς να ακούσετε τον εαυτό σας. Εάν θέλετε αυτό, να πείτε, μην μας δίνετε τον λόγο. Εάν θέλετε να ακούσετε τον εαυτό σας και την άποψή σας, μόνοι σας, δεν χρειάζεται να καλείτε και τους υπόλοιπους. Έτσι. Εσείς τους διχάσατε με αυτά που λέγατε. Και θέλετε να σας αναφέρω εσάς, κύριε Περιφέρχη, τι έχετε πει εδώ και 4 μήνες. Έτσι. Λοιπόν. Όχι. Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε εδώ. Θα ήταν η εύκολη λύση να μην είμαστε εδώ. Όχι. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε. Οι προτάσεις μας είναι κατεθειμένες εδώ και 4 χρόνια. Δεν τις καταθέσαμε τώρα, είναι εδώ και 4 χρόνια και εδώ και 4 μήνες έχουμε καταθέσει 4 φορές προτάσεις. Με συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν θα πείτε σε εμάς τι κάναμε. Έτσι, κύριε Μουτζούρη, σας παρακαλώ. Και είχαμε πει και με ποιον τρόπο. Λοιπόν, ναι, προφανώς συνεννούμε κινητοποιήσεις. Αφού η κυβέρνηση σε όλα αυτά που είπαμε και ψηφίσαμε στοιχείο μαζί κάνοντας τις υποχωρήσεις που έπρεπε. Καμία νέα δομή από συμφόρες των νησιών, λειτουργία των δομών στο όριο της δυναμικότητάς τους, έλεγχο στο ΜΚΟ για να δούμε τέλος πάντων τι ισχύει από αυτό το όλα που συζητιώνται. Ναι, και είπαμε να κινηθούμε. Το τι έγινε στο ενδιάμεσο και έχουν περάσει 1,5 μήνας, το ξέρετε καλύτερα εσείς και όχι εμείς όταν στην κινητοποίηση την προηγούμενη κάνατε πίσω την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ναι, εδώ είμαστε γιατί πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση εναντίον των αποφάσεων της κυβέρνησης που δεν ακούει τίποτα, παρόλο ότι δηλώνει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο καθημερινά. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Το περιεχόμενο των κινητοποιήσεων να το δούμε. Και δεν χρειάζεται να είναι γενική συνέλευση, ούτε χρειάζεται να συγκληθεί ξανά το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται.
Υπάρχουν επικεφαλής, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαδικασίες ατελείωτες για να γίνουν συνεννοήσεις. Αυτές που χρειάζονται. Και εμείς θα συμμετέχουμε, ναι. Περιμένουμε να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο προτείνεται. Και ναι, συμφωνούμε να γίνουν και παραστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Και στο ευρωπαϊκό. Υπάρχει κινητοποίηση ήδη από βουλευτές, ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό. Ναι, να πάμε να βρούμε και αυτούς. Δεν έχει, και προφανώς τους Έλληνες βουλευτές. Αλίμονο εάν πούμε ότι ας αφήσουμε τους ντόπιους βουλευτές, δεν έχει νόημα γιατί αυτοί ψηφίζουν. Πρώτοι αυτοί πρέπει να είναι μπροστά. Εάν δεν είναι, γιατί τους ψηφίζετε. Τι τους ψηφίζετε. Πρώτα οι ντόπιοι βουλευτές, αλλά και θα πρέπει να κινητοποιηθούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να γίνουν αυτά τα οποία λέτε αλλαγές όποιων νομοθεσιών ευρωπαϊκών. Δεν θα γίνει απλώς διαμαρτυρόμενοι εμείς εδώ. Υπάρχει η κινητοποίηση, να συνδεθούμε με τις κινητοποίησεις. Δυστυχώς βέβαια την κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν την κάνει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έτσι, το οποίο συμφωνεί με όσα γίνονται. Έτσι, λοιπόν, έχουμε τις απόψεις μας. Βεβαίως, έχουμε τις απόψεις, έχουμε καταθέσει. Και μπορούμε με αυτές να δουλέψουμε για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργούλας. Κύριε Πρετανή, κύριε Περιφερειάρχα, δυσκολεύομαι, πραγματικά δυσκολεύομαι να πω ναι σε αυτό που μας ζητάτε σήμερα εδώ. Και δυσκολεύομαι γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι κάνατε λάθος στοιχείο. Στοιχείο όταν εγώ βρήκα την ψήφο μου, όταν ζήτησα από το Περιφερειακό Συμβούλιο να πει μόνο του και αυτόνομα όχι στο κυβερνητικό σχέδιο, εσείς κρυφτήκατε πίσω και όλοι σας, έτσι. Πίσω από τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Και αυτή η μία απόφαση μας οδήγησε εδώ. Δυσκολεύομαι να πω ναι όταν περιλαμβάνονται το κλείσιμο των ματιών σε κλειστά κέντρα. Και εσείς ο ίδιος το λέτε. Όταν σας είχα φέρει έρευνα που λέει ότι τα κλειστά κέντρα δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα. Όταν κλείνουμε το μάτι και λέμε ναι στη μεγαλύτερη αστυνόμευση. Όταν σας είχα φέρει έρευνα που λέει ότι η αστυνόμευση δεν μειώνει τις ροές, αυξάνει το χρήμα, το μαύρο χρήμα. Δυσκολεύομαι να πω ναι όταν δεν περιλαμβάνονται ζητήματα όπως ότι αυτοί εδώ πέρα που είμαστε, είμαστε αρκετοί. Ή θα πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλους να γίνουμε πιο δυνατοί και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι έγκλειστοι μέσα στο ημόρια, στις μόριες των νησιών, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα μαζί τους. Φέρτε τους εδώ να συμμετέχουν και αυτοί στο ίδιο κίνημα. Όχι στις ΜΚΙΟ, έχουμε κοινά συμφέροντα. Θέλουν και αυτοί αντεκλωβισμό. Θέλουν και αυτοί να πάνε σπίτια τους. Θέλουν και αυτοί μια καλύτερη ζωή και όχι αυτό το έσχος. Γιατί τους αποκλείεται. Κύριε Περιφερειάρχα, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα των μελών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν και θέση ευθύνης. Ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα και εγώ με τη συνείδησή μου το 2015. Εγώ παραιτήθηκα από το κόμμα, κύριοι. Κάντε το ίδιο κι εσείς. Και επίσης, να προσθέσω και άλλη μια πρόταση, δυναμική. Την είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Βέρος. Αποδείξτε ότι είστε πάνω από θέσεις και μισθούς. Παραιτηθείτε όσοι έχετε θέσεις ευθύνης τώρα. Να ανακαλέσετε, κύριε Συνάδελφε, δεν είναι θέμα μισθών. Είναι θέμα ευθύνης. Στην ειδική της ιδεολογία σε καθαρίζει ο Βέρος. Υπάρχει η ειδική της ευθύνης. Λοιπόν, κάθε το. Εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα το 2015 γιατί το πίστευα. Γιατί τα θέμα αξιών. Δεν το κάνατε, πήρατε εσείς και φύγατε. Εγώ παρετήθηκα το κόμμα. Εγώ παρετήθηκα. Ωραία. Είναι πολύ καλό που φαίνεται ότι στη σημερινή μας συνάντηση κάποιοι μύθοι έχουν καταρριφθεί και έχει επέλθει ωριμότητα όσον αφορά την ανάγνωση αυτού του θέματος που λέγεται προσφυγικό. Είναι καλό πια ότι το αντιλαμβανόμαστε ως ένα ευρωπαϊκό εθνικό πρόβλημα και απέναντι σε αυτό το πρόβλημα και το θέμα πρέπει να έχουμε μια εθνική στάση. Είναι σημαντικό κάποια στιγμή να ζητήσουμε την απάντηση σε αυτό
που όλους μας απασχολεί. Να απευθύνουμε το ερώτημα λοιπόν στην κυβέρνηση. Έχει αποφασίσει να κάψει τα νησιά για να σώσει, για να μείνει αλόβητη η υπόλοιπη Ελλάδα, το αλόβητη σε εισαγωγικά, με την αντίληψη που έχει η ίδια κυβέρνηση κατά την άποψή μου. Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να έχουμε μια καθαρή απάντηση. Γιατί θεωρώ ότι με βάση αυτή την απάντηση πρέπει να ερμηνεύσουμε τη μέχρι τώρα στάση. Είναι πολύ καλό πια που σήμερα δεν συζητάμε ότι η πρόταση, η αρχική για νέες δομές είναι μια λύση και μια επιτυχία. Γιατί στην αρχή των συζητήσεων αυτών υπήρξαν και τέτοιες απόψεις και χαίρομαι που η εμπειρία και η πρόοδος που είχαμε των συζητήσεων τις άφησε στην άκρη. Είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μην πέσουμε στη λούμπα, να παίξουμε την κολοκυθιά. Όχι εδώ η δομή, όχι εκεί η δομή, όχι παραπέρα η δομή. Νέες δομές στα νησιά μας δεν αντέχουν, δεν μπορούν να σηκώσουν. Έχουμε πληρώσει το τίμημα που μας αναλογεί. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πληθυσμός που δεν μπορούμε να τον διαχειριστούμε, όχι στα νησιά, ας αναλάβει να τον διαχειριστεί όλη η Ελλάδα και ας πάρει η κάθε περιφέρεια και ο κάθε νομός το κομμάτι που της αναλογεί ως συμβολή στο εθνικό πρόβλημα, αφού ως τέτοιο το αντιμετωπίζουμε. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, από αυτή τη σύσκεψη, να συμφωνήσουμε και να απευθύνουμε προς όλη την πολιτική ηγεσία της πατρίδας μας το αίτημα να έχουν κοινή στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Μία στάση που να λέει «Ευρώπη ανέλαβε τις ευθύνες σου, άνοιξε τα σύνορα, άλλαξε τη συνθήκη». Εθελοτυφλούμε αν θεωρούμε ότι η όποια μορφή διαχείρισης των 20.000 που αύριο μπορεί να γίνουν 40, αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα, αν η Ευρώπη δεν ανοίξει τα σύνορα. Οι ίδιες οι συνθήκες της Ευρώπης προβλέπουν ποινές για αυτούς που παραβιάζουν, για τα κράτη που παραβιάζουν τα κεκτημένα του ευρωπαϊκού δικαίου. Όταν εμείς κάνουμε μια παραβίαση για μια αγροτική επιδότηση, μας έρχεται το τσεκούρι κατευθείαν στο κεφάλι. Οι χώρες αυτές που κλείσαν τα σύνορα και παραβίασαν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί δεν τιμωρούνται? Υπάρχουν τρόποι, λοιπόν, αρκεί εμείς ως Έλληνες ευρωβουλευτές να σταθούμε στην Ευρώπη. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς συμφωνούμε στις κινητοποιήσεις. Τώρα ακούστηκε μια διαβάθμιση, αυτό νομίζω δεν είναι κάτι το οποίο θα μας διχάσει αυτή τη στιγμή. Βάζουμε όμως ένα ζήτημα που θεωρούμε κομβικό. Έχει σημασία, κύριε Περιφερειάρχα, το διεκδικητικό πλαίσιο να είναι τέτοιο που να ενώνει. Να είναι τέτοιο που να ενώνει και να καλύπτει όλη την κοινωνία. Γιατί αν στόχος μας είναι να έχουμε μαζική συμμετοχή, πρέπει να τονιαστούμε αυτό με τη σκέψη μας στο διεκδικητικό πλαίσιο. Ακραίες απόψεις, φωνές δεν δημιουργούν διχασμό, δεν δημιουργούν μαζικότητα σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Πολλοί από εμάς έχουμε υπάρξει συνδικαλιστές. Όταν θέλουμε να έχουμε μαζικές κινητοποιήσεις, κάνουμε προσεκτικές συζητήσεις για ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο. Θέλω να σας βάλω 2-3 ζητήματα ακόμα και τελειώνω. Ως εκπαιδευτικός, και απευθύνομαι στην εκπαιδευτική σας ιδιότητα αυτή τη στιγμή, θέλω να σας επισημάνω ένα πρόβλημα που εντοπίσαμε αυτές τις μέρες των εορτών. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων παιδιών, ασυνόδευτων χωρίς μάνα και πατέρα, ηλικίας ακόμα και δημοτικού σχολείου παιδιά, τα οποία πια επειδή δεν χωράνε μέσα στο κίτ της Μόριας τους προστατευμένους για ασυνόδευτα παιδιά χώρους, τα καταγράφουν και τα βγάζουν μέσα στη ζούγκλα έξω από το κίτ. Αυτά τα παιδιά είναι στο έλεος του καθένα. Ο πολιτισμός μας, ο ανθρωπισμός μας, ακόμα και η χριστιανική ηθική, την οποία πάρα πολλές φορές στην οποία πάρα πολλές φορές έχει γίνει επίκληση στις συζητήσεις μας, επιβάλλει να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά.
Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να επιληφθείτε μιας προσπάθειας να πάτε να κάνετε παράσταση στον εισαγγελέα και να ζητήσετε να προστατεύσει αυτά τα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό των διεκδικήσεων θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να συμπεριληφθούν αιτήματα που αφορούν την ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον χρήματα για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα μέχρι που να γίνει αποσυμφόρηση, γιατί ακόμα και αν αύριο αποφασιστεί η αποσυμφόρηση, δεν θα γίνει σε ένα ή σε δύο μήνες. Αυτούς όμως τους μήνες που θα περάσουν, ο Δήμος πρέπει να μαζεύει τα σκουπίδια που αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο ζήτημα για το οποίο πρέπει να μιλήσετε με τον εισαγγελέα, γιατί η κατάσταση πια εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία όλων μας. Πρέπει να μαζεύει τα σκουπίδια λοιπόν ο Δήμος, πρέπει να έχει εργαζόμενους που να δουλεύουν εκεί, πρέπει να κάνει επιπλέον έξοδα. Γι' αυτό τα νησιά χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση, επιπλέον προσωπικό για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες και όχι μία ανανέωση των συμβάσεων και μείωση του προσωπικού. Όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να μπουν στο διεκδικητικό μας πλαίσιο για το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι που να ολοκληρωθεί η αποσυμφόρηση. Να επιμείνουμε λοιπόν και στην αποσυμφόρηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στη στάση μας στην ενιαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χιωτέλη, όπως και για την παρέννησή σας νωρίτερα να κατεβάσω εγώ τουλάχιστον τους τόνους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Περιφερειάρχα, εμείς ως Δημοτική Παράταξη, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, πρώτο θέμα στην ατζέντα μας είχαμε το μεταναστευτικό προσφυγικό. Γι' αυτό και λοιπόν προκαλέσαμε ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και έγινε, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλίνης και παράλληλα με δικιά μας πρόταση υπήρχε και η εναλλακτική λύση, το Plan B, όπως το είχα πει, ότι σε περίπτωση ότι δεν εισακουστούν οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, τότε να υπάρχει και παράτηση όλων μας. Είναι γνωστό βέβαια ότι στην Ελλάδα που ζούμε, όποιες αποφάσεις και να πάρουμε, ακόμα και αυτή σήμερα σαν απόφαση, θα γραφτεί στα παλιά των υποδημάτων. Άρα λοιπόν εκείνο που μας μένει είναι θα πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, συμφωνώ απόλυτα με τους προαλληλήσεις, θα είμαι πολύ σύντομος, μαζικές αλλά με συνέχεια. Και όχι στη Μυτιλίνη, γιατί στη Μυτιλίνη δεν θα ιδρώσει το αυτί κανενός. Θα πρέπει να γίνουν μαζικά στην Αθήνα και να είναι πολλές ημέρες. Θα πρέπει να ταρακουνηθούν οι πάντες για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όποια απόφαση και να πάρουμε, εάν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα. Θεωρώ ότι και οι δύο Δήμοι και η Περιφέρεια μπορούν να συμβάλλουν στο να μεταφερθεί και κόσμος με τα πλοία, ναι, και για όσες μέρες, όχι μία. Οι δύο δεν υδρώνει το αυτί. Ας είναι και μια εβδομάδα και 10 μέρες μέχρι ότου να πετύχουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε για να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Μιχαλή. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, θέλω σε αυτόν τον τομέα να υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση από όλους μας, από όλους τους φορείς και πάνω απ' όλα, επειδή έχω μια εμπειρία, είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλίνης, τις κινητοποιήσεις παλιές που κάνουμε στο νησί μας, δυστυχώς. Τα πολυκαταστήματα δεν μετήχαν. Θα πρέπει να υποχρεωθούν και αυτοί οι κύριοι να μετέχουν. Γιατί παίρνουν από εδώ όλο τον υδρότα μας και το μεταφέρουν κάπου αλλού. Θα πρέπει να μετέχουν και αυτοί. Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν, αυτό θα πρέπει να υπάρξει ομόφωνα από όλους μας, αλλά μαζικές και με διάρκεια κινητοποίηση. Ευχαριστώ πολύ.